σε μια περίοδο που ο λαός μας μαστίζεται και από την πανδημία και η κυβέρνηση έχει τρομοκρατήσει τον κόσμο, έχει φοβήσει τον κόσμο, τους καλούμε να είναι αυτό το συλλαλητήριο, το έναυσμα για μεγάλους αγώνες, γιατί θα πρέπει να διεκδικήσουμε και τα άλλα αιτήματα που έχουμε και έχουν σχέση με το κόστος παραγωγής, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα, η οποία καλούμε την κυβέρνηση να την πάρει πίσω, δεν θέλουμε καμία επιδότηση, να την καταργήσει, είναι ένα χαράτσι το οποίο θα παλέψουμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να μην ισχύσει ούτε για τα χωράφια στις πομόνες, ούτε για τα σπίτια μας. Να διεκδικήσουμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο για όλους τους αγρότες και τους κοινοτρόφους. Να ζητήσουμε μείωση των αγροευποδίων, τα οποία έχουν, οι τιμές έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και είναι δύσκολο για μας την επόμενη χρονιά να βγούμε να καλλιεργήσουμε. Και βέβαια να διεκδικήσουμε έναν ενεργά, ο οποίος να είναι δίκαιος, να είναι συμπαραστάτης και αρρωγός των αγροτών και των κοινοτρόφων και όχι να είναι όπλο στα χέρια των πολιτικών για να κάνουν πολιτικά παιχνίδια. Διεκδικούμε ΕΛΓΑ δημόσιο, να αποζημιώσει το 100% της ζημιές στο 100% της παραγωγής και στο ζωικό και στο φυτικό, ζωική και φυτική παραγωγή. Από εκεί και πέρα, τέλος εβδομάδας, Παρασκευή ή Σάββατο θα γίνει και πανθεσσαλική σύσκεψη των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων της Θεσσαλίας, έτσι ώστε να όλοι μαζί, σαν Θεσσαλία πλέον, να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα κλιμάκωσης αυτού του αγώνα. Βεβαίως, να μην ξεχάσουμε ότι αύριο έχουμε ένα ακόμα αγροτουρικείο, τρία μέλη της διοίκησης της Ομοσπονδίας για ακόμα μια φορά δικαζόμαστε, για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτό το κυνηγητό των συνδικαλιστών, αντί να σκύψει και να λύσει προβλήματα, στέλνει αγρότες και μάλιστα συνδικαλιστές στα δικαστήρια, ενώ εμείς παλεύουμε ουσιαστικά να παραμείνουμε στα χωριά μας και να συνεχίσουμε τις καλλιέργειές μας. Και από την, και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι από την Τετάρτη, αύριο, μεθαύριο, καλούμε τους αγρότες σε όλα τα χωριά του νομού Καρδίτσας να βγάλουν τα τραχτέρ στις πλατείες των χωριών και από εκεί και πέρα, μετά τις ενημερώσεις που θα κάνουμε, να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μας.